Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Σε αυξημένο συναγερμό, κρατικός μηχανισμός και κάτοικοι σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα για την επέλαση της κακοκαιρίας Ηλίας. Οι προετοιμασίες είναι εντατικές, με οχυρωματικά έργα, αναχώματα στον ποινιό και τον στρατό να βρίσκεται ήδη επί ποδός. Ήδη έχει σταλεί μήνυμα από το 112 σε Λάρισα, Μαγνησία, Φθιώτιδα, Σποράδες και Βόρεια Εύβοια. Τελευταία στιγμή προσπαθούν οι αρμόδιοι να μαζέψουν τα ασημάζευτα στον Παλαμά Καρδίτσας. Μόνο στο Θεό τώρα έχουμε ελπίδα. Έχουμε τώρα πόσες μέρες εδώ και είμαστε σε αυτή την κατάσταση με τα σκουπίδια έξω από την πόρτα μας. Συνεργεία καθαρισμού από τον Δήμο Παλαμά προσπαθούν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που έχουν παραμείνει στους δρόμους εν ώψη της νέας κακοκαιρίας. Ολόκληρες νταλίκες ξεφορτώνουν πραγματικά τόνους από μπάζα επάνω σε φορτηγά. Καθυστέρηση διαδικασία. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν είναι δυνατόν από προχθές να ξεκινήσαμε να φτιάξουμε τα φράγματα και ό,τι ήταν χαλασμένο. Θα πρέπει να είχα γίνει πολύ νωρίτερα. Οι κάτοικοι ζουν με το φόβο της νέας κακοκαιρίας, ενώ ο Παλαμάς έχει μείνει και πάλι χωρίς νερό εδώ και τρεις ημέρες. Βοήθατε! Βοήθα! Στην είσοδο του Παλαμά έχει δημιουργηθεί μία ακόμη τεράστια χωματερή από χιλιάδες αντικείμενα που πέταξαν οι πληγέντες. Αντικείμενα που σε μία νέα νεροποντή απειλούν να πνίξουν όλη την περιοχή. Μέσα στον όγκο των χιλιάδων αντικειμένων που έχουν βρεθεί εδώ στη χωματερή, όσο για να μοιάζει απίστευτο, εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά και ένα ανθρώπινο κρανίο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, για να απομακρυνθούν τα αντικείμενα από τους δρόμους του Παλαμά θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας. Άγνωστο παραμένει το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί προκειμένου να απομακρυνθούν τα αντικείμενα από τα υπόλοιπα χωριά που είχαν πλημμυρίσει. Ένα μήνα θα είμαστε. Και δεν τελειώνω. Μόνο Παλαμάς. Τα άλλα χωριά δεν πήγαμε καθόλου. Πού είναι η Μαραθέα, πού είναι ο Κοσχινάς, πού είναι η Ψάζα χώρα. Που είναι Βλοχός. Δεν είχαν να τα πάρουν. Στο Βλοχό η εικόνα μιλάει από μόνη της. 18 μέρες μετά, όλα αυτά εδώ, τα αντικείμενα των σπιτιών, όλα αυτά τα έπιπλα, οι οικοσυσκευές, οι λάσπες, είναι εδώ. Κάτι που σημαίνει ότι αν βρέξει, θα παρασυρθούν. Την ίδια στιγμή ακούγαμε για τα φρεάτια τα οποία καθαρίζουν. Με άρη γύρνα από εδώ, για να είμαστε πρακτικοί. Αυτό είναι το φρεάτιο λοιπόν που καθαρίστηκε και θα τραβήξει το νερό το υπόλοιπο που θα έρθει το απόγευμα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους εδώ στην περιοχή. Αυτό εδώ απέναντι είναι εδώ και 18 μέρες τώρα είμαστε, έτσι, σε αυτή την κατάσταση. Αυτά είναι κρέατα τα οποία έχουν παραμείνει εκεί. Δεν έχει έρθει άνθρωπος να τα πάρει. Δεν γίνεται να καθαρίζεις εδώ. Η λάσπη είναι μέχρι το γόνατο. Δεν μπαίνεις μέσα. Σε χωριό φάντασμα έχει μετατραπεί η μεταμόρφωση Καρδίτσας. Το χωριό της μεταμόρφωσης μοιάζει σαν σκηνικό από ταινία καταστροφής. Τα σπίτια είναι ανοιχτά. Τα αντικείμενα είναι πεταμένα έξω στον δρόμο αριστερά-δεξιά. Οι κάτοικοι έχουν φύγει. Μια απόκοσμη σιωπή πραγματικά έχει τυλίξει όλο το χωριό. Τα σπίτια έχουν μείνει πλέον άδεια κουφάρια. Οι κάτοικοι έχουν αδειάσει τα πάντα από το εσωτερικό των σπιτιών. Τα έχουν πετάξει για την ακρίβεια και πλέον ζητούν τη μετεγκατάστασή τους σε νέο συνοικισμό στην περιοχή του Παλαμά. Τα αφήσαμε για αγρικίες, για καλοκαιρινή σεζόν και να πάμε στο Παλαμά. Στη μεταμόρφωση δεν έχει φτάσει ούτε ένα συνεργείο καθαρισμού. Ούτε άνθρωπος, ούτε πιστεύουμε να ξαναπεράσουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε εδώ πέρα. Καταρχάς βλέπετε λοιπόν, ότι το νερό έχει καλύψει λοιπόν, και πάνω τις στέγες. Έχουν πέσει τα βάνια, έχουν πέσει εκείνο, έχουν ολοκληρωτική καταστροφή. Στο παραπέντε της νέας κακοκαιρίας οι αρχές προσπαθούν άρον-άρον να αποκαταστήσουν τα σπασμένα φράγματα και τα αναχώματα. Υπό τον φόβο νέων πλημμυρικών φαινομένων έχουν ξεκινήσει με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες αποκατάστασης του φράγματος εδώ στην περιοχή του Σταυρού. Στόχος να μην πλημμυρίσει και πάλι η περιοχή του Παλαμά. Αντίστοιχες εργασίες γίνονται και στα Φάρσαλα. Λίγο πριν την έναρξη της κακοκαιρίας, εδώ στον ενιπέα ποταμό στα Φάρσαλα, βαριά μηχανήματα επιχειρούν μέσα στο ποτάμι προκειμένου να διώξουν φερτά υλικά. Οι κάτοικοι στο Μεγάλο Ευίδριο τρέμουν στο ενδεχόμενο μιας νέας καταστροφής. Πολύ φοβάμαι. Εδώ είναι όλα σπασμένα. Τι θα γίνει τώρα άμα ξαναγίνει πάλι το ίδιο φαινόμενο, ε? Απάντησε 15 μέρες. Εμείς είναι να τα μαζέψουμε και να φύγουμε όλοι από εδώ πέρα. Να αλλάξουμε άλλο χωριό, χώρα να αλλάξουμε. Το χωριό είναι ήδη θαμμένο κάτω από τόνους λάσπης. Κάτοικοι του Μεγάλου Ευηδρίου που δεν έχουν συνέλθει από την κακοκαιρία Ντάνιελ αδειάζουν τις αυλές του σπιτιού τους από λάσπη με μεγάλα μηχανήματα έργου. Με τα μηχανήματα, με τα χέρια δεν γίνει τίποτα. Είναι πολύ πράγμα. Το μέτρο, το ύψος. Στο συγκεκριμένο χωριό, ο στρατός επιχειρεί εδώ και μέρες, όμως η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Πολλά σπίτια από τη νέα κακοκαιρία επί της ουσίας ενδέχεται να καταρρεύσουν.
όπως το σπίτι που είναι δίπλα μας και φαίνονται τα θεμέλια, καθώς είχε τουλάχιστον 1,5 μέτρο νερό και ακόμη οι ιδιοκτήτες του δεν κατάφεραν να μπουν σε αυτό. Έχει 1 μέτρο λάσπη, αν ξαναφέρει κι άλλη, τελείωσε αυτό το σπίτι, θα πες. Ούτε έργα είχαν γίνει και εδώ και 20 μέρες καθόμασταν και τις τελευταίες 2-3 μέρες ξαφνικά προσπαθούμε να συμμαζέψουμε τα σημάζευτα. Όλοι προσεύχονται το νέο κύμα κακοκαιρίας να μην φέρει τον ολοκληρωτικό αφανισμό των περιοχών τους. Στα χωριά της Καρδίτσας που ήδη μετρούν τις πληγές τους από το προηγούμενο καταστροφικό πέρασμα του Ντάνιελ θα μεταφερθούμε και βλέπουμε στη μεταμόρφωση τον Μιχάλη Τεζάρη. Το σκηνικό είναι απόκοσμο, Μιχάλη. Με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, Λένα, και με έκδηλη την ανησυχία για το πέρασμα του ΕΛΑ, οι ξύπνησαν οι κάτοικοι εδώ στη Θεσσαλία, αλλά ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Καρδίτσας. Δεν είναι βέβαια όλοι το ίδιο, καθώς βρισκόμαστε στην περιοχή της μεταμόρφωσης και όπως θα δείτε, εδώ οι κάτοικοι έχουν παρατήσει τα σπίτια με ανοιχτές πόρτες, έχουν αδειάσει τις συσκευές, έχουν αδειάσει τα πιάτα, τα καταναλωτικά και ό,τι άλλο έχει μια κουζίνα σε ένα σπίτι. Έχουν φύγει. Αυτό που ζητούν έχουν κάνει. Έχουμε ορίστε. Ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας. Ενδεχομένως θα σε βρούμε και συνέχεια να προσπαθήσουμε να δούμε αν τώρα σε ακούμε, Μιχάλη. Οι κάτοικοι λοιπόν έχουν φύγει από τα σπίτια εδώ στην μεταμόρφωση και έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τον Δήμο προκειμένου να γίνει με την εγκατάστασή τους σε άλλο οικισμό. Όπως λένε, δεν έχουν την δύναμη ψυχής να φτιάξουν ξανά τα σπίτια τους μετά την καταστροφή που υπέστησαν. Και η καταστροφή είναι εδώ, είναι ορατή. Είναι τα πράγματα τα οποία έχουν πετάξει, είναι τα αψυγεία, οι κουζίνες και όλη η οικοσυσκευή. Αλλά το κυριότερο λένε είναι ότι δεν μπορούν πλέον να φτιάξουν ένα σπίτι που ενδεχομένως σε 2 μήνες ή σε 3 μήνες, ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα, θα χρειαστεί και πάλι να βγάλουν μέσα τα νερά. Θα χρειαστεί και πάλι να πάρουν καινούργιο εξοπλισμό. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ και από τη μεταμόρφωση Καρδίτσας στο Ευίδριο Φαρσάλων θα βρούμε τον Πάνο Γαρουφαλιά να δούμε εκεί ποια είναι η εικόνα και πώς προετοιμάζονται οι κάτοικοι πάνω. Καλό μεσημέρι, Λένα. Πραγματικά οι κάτοικοι ετοιμάζονται και φοβούνται τη νέα κακοκαιρία. Εδώ το μεγάλο Ευίδριο, είδατε τις εικόνες. Είναι ένα τεράστιο βασίλειο λάσπης ακόμα και αν πέρασαν 18 μέρες μετά την επέλαση του Ντάνιελ. Επιχειρεί πάρα πολλές μέρες ο στρατός, σχεδόν μία εβδομάδα και κάτι περισσότερο. Αλλά δυστυχώς μέσα στα σπίτια υπάρχει λάσπη 1-1,5 μέτρο σε πολλές περιπτώσεις, καθώς κάποια από αυτά τα είχε καλύψει. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση και επί της ουσίας ζητούν βοήθεια για να μπορέσουν να συνέλθουν και φοβούνται την επόμενη κακοκαιρία. Τώρα πίσω μου βλέπετε στον Ενιπέα ποταμό προσπαθούν να καθαρίσουν ό,τι υπάρχει σε φερτό υλικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Προσπαθούν οι άνθρωποι, αλλά δεν φαίνεται να τα καταφέρνουν. Εδώ βλέπετε την τσάπα μαζί με το φορτηγό. Καθαρίζουν, αλλά αν κοιτάξουμε στο αριστερό μας, στην αριστερή μας πλευρά εδώ δίπλα, βλέπετε ένα τεράστιο κομμάτι με φερτά υλικά, τα οποία δεν προλαβαίνουν προφανώς να τα μαζέψουν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τέτοια κατάσταση αντιμετωπίζουν σε πάρα πολλά σημεία, παρά το γεγονός ότι επιχειρούν εντατικά τις τελευταίες ημέρες. Σε ευχαριστούμε πολύ.